Τι έγινε σήμερα, Willy, είναι το πρώτο σου παιχνίδι. Είδαμε το πρώτο σου μάτς, κέρδισες. Στο δεύτερο δεν τα κατάφερες. Πώς σου φαίνεται το αγωνιστικό κομμάτι του παιχνιδιού? Κοίταξε, δύσκολο ήταν. Το σημερινό άθλημα θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Ήταν δύσκολο, διότι εντάξει, το πρώτο το κέρδισα. Ήμουν και τυχερός στο κομμάτι με τις τέτοιες που πετάξαμε, με τους κρίκους. Στο δεύτερο γύρο τώρα ο Γιώργος αποδείχθηκε πολύ καλός αντίπαλος, πολύ γρήγορος. Χτύπησα βέβαια και το πόδι μου σε κάποια φάση, δεν το έδειξε γιατί ήδη έχω ένα θέμα. Το τραυμάτισα λίγο και υπέρακοψα λίγο ταχύτητα. Είναι το πρώτο μου παιχνίδι, είναι προσαρμογή τώρα. Πιστεύω στα επόμενα τα πάω καλύτερα. Τώρα πήρα μια γεύση στο τι παίζεται. Απλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις τους συμπαίκτες μου γιατί είναι ήδη τρεις μέρες νηστικοί. Ήδη είμαι εγώ τώρα που έχω δύο μέρες νηστικός, δεν έχουμε πάρει το έπαθλο και πρέπει κάπως να την παλέψουν. Δηλαδή τα παιδιά που δώσανε τον εαυτό τους και φτάσανε στο 18, είναι μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, διότι είναι εξουθεωμένοι όλοι. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, τα παιδιά έχουν να φάνε πολλές μέρες. Ορέστη, πιστεύεις ότι σε έχει επηρεάσει αυτό εδώ, γιατί σήμερα είδαμε ότι δυσκολεύτηκες? Σήμερα είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από τον εαυτό μου, διότι δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα των μαχητών. Πραγματικά απογοητευμένος από τον εαυτό μου και ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου που δεν μπορούσα να βοηθήσω. Συγγνώμη, ρε, πιστεύω ότι έχουμε να φάμε τρεις μέρες, τουλάχιστον προσωπικά με έχει επηρεάσει, πιστεύω και όλους, αλλά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το performance σήμερα ήταν πάρα πολύ άσχημο και ευελπιστώ να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το φαύλο κύκλο που μας έχει πιάσει, επειδή είμαστε πεινασμένοι καθόλου τη διάρκεια της ημέρας και για πολλές ημέρες. Θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να το γυρίσετε. Και μπορείτε να το γυρίσετε, γιατί είστε μια ομάδα με πολύ δυνατούς παίκτες. Ο καθένας από εσάς ξεχωριστά έχει κάνει επανειλημμένα πολλές νίκες. Θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι όσο ταλαιπωρημένοι και να είστε, μπορείτε, αν θέλετε, στα επόμενα αγωνίσματα, τις επόμενες μέρες, με αυτό εδώ και μόνο, να γυρίσετε το παιχνίδι. Θέλω να χειροκροτήσετε ξανά τον εαυτό σας. Να μην κατσουφιάζετε, να χαμογελάτε, να θυμάστε ότι και η άλλη ομάδα, παρά τα έπαθλα που έχει κερδίσει, είναι δύσκολα. Και πριν κλείσω από τους μαχητές, Willy μου, είδαμε μια παρεξήγηση προηγουμένως. Τι έγινε εδώ πέρα? Τις τελευταίες μέρες που είμαι εδώ πέρα, όλοι με ρωτούσαν για το Στέλιο πόσο καλός παίκτης είναι. Τους είχα πει ότι είναι ο δυνατότερος παίκτης που θα μπορούσε να έχει αντίπαλο. Τελικά αποδείχτηκε λάθος. Ο δυνατότερος παίκτης που αντιμετώπισα ήταν ο Γιώργος. Και πάνω εκεί στην ένταση είπα αυτό που είπα, τέλος πάντων. Και ζήτησα ταπεινά συγγνώμη, δηλαδή δεν το ήθελα και σε αυτόν και σε όλη την ομάδα, ήταν λόγω της έντασης. Ελπίζω να με συγχωρέσουν και να. Στέλιο, να πεις κάτι? Θέλω να πω ότι εδώ πέρα δεν περνάμε εύκολα. Όλοι είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε σε γήπεδο. Μπορεί ο καθένας να παθιάζεται, να κερδίζει, να χάνει. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ειρωνευόμαστε ονομαστικά κανέναν άλλον άνθρωπο. Ο Willy είναι ένα παιδί μορφωμένο που έχει να κάνει με παιδάκια η δουλειά του. Θαυμάζω τη δουλειά που κάνει και μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο που αντέδρασε έτσι. Μου ζήτησε συγγνώμη, το δέχομαι, σβήνουν όλα, αλλά εγώ προσωπικά είμαι άνθρωπος που όταν με ενοχλήσει κάτι το δείχνω. Έχασα, συγχαρητήρια. Δεν έχει να κάνει αυτό. Έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια και τόσο δύσκολες καταστάσεις εδώ πέρα. Οπότε αυτό, να προσέχουμε λίγο όλοι μας. Πολύ ωραία. Έχει σημασία πάντως ότι ο Willy είπε το συγγνώμη. Είναι πολύ σημαντικό ότι τη δέχτηκες. Μία χειραψία νομίζω είναι απαραίτητη για το καλό αγωνιστικό πνεύμα, αν το επιθυμείτε και οι δύο. Μαχητές, καλή επιτυχία τις επόμενες μέρες και στα επόμενα αγωνίσματα. Μπορείτε να επιστρέψετε στην παραλία σας.